Όσο και αν προσπαθείτε, κύριε της κυβέρνησης, να εμφανίσετε ως εξυγχρονισμό, ως κάτι το μοντέρνο, τα όσα φέρνει το αντεργατικό σας έκτρωμα και τον εργασιακό μεσαίωνα με τις ανατροπές που πρόκειται να διαμορφώσει, όσα ψέματα και αν πείτε, εσείς και τα παπαγαλάκια σας, που με αγωνιώδη και προκλητικό τρόπο μας τα παρουσιάζετε τόσες μέρες, δεν μπορούν να κρύψουν ούτε να μακιγιάρουν το αποκρουστικό πρόσωπο του συστήματος της εκμετάλλευσης, το οποίο υπηρετείται με συνέπεια, που δεν εξανθρωπίζεται όμως, αλλά μονάχα καταργείται. Γιατί τη μόνη ελευθερία του εργαζόμενου να δουλεύει όσο θέλει, όπως κοινικά προπαγανδίζεται και αποδέχεστε, είναι αυτή του εργοδότη, που θα ορίζει τη δουλειά του εργάτη, όπως ορίζει τη δουλειά μιας μηχανής που όταν μάλιστα χαλάει θα αντικαθιστάται. Να γιατί κανένα αίτημα, απέτηση και εντολή των μεγαλοεργοδοτών δεν έμεινε έξω από το σχέδιο νόμου που τους χαρίζει στο πιάτο τη ζωή του εργαζόμενου χωρίς κανένα όριο στην εκμετάλλευση. Γιατί καμία πλευρά της ζωής του εργαζόμενου δεν μένει ανεπηρέαστη, δεν γλιτώνει από τη διάλυση όλων των κατακτήσεων που ξεχωρίζουν τους εργάτες από τους δούλους. Κανένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα που έχουν νιώσει στο πετσί τους πάρα πολλά όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη μείωση μισθών, εισοδήματος, ανέρεση δικαιωμάτων, δεν ξεφεύγει από αυτή τη λέλαπα. Παντού βιώνουν την εντατικοποίηση, την εξουθένωση, την εκμετάλλευση μέχρι εσχάτων. Μάλιστα το θράσος σας και ο κινησμός σας απογειώνεται όταν αναφέρεστε στους νέους, τους φοιτητές δηλαδή. Αφού θεωρείται φυσιολογικό ένας νέος άνθρωπος να δουλεύει αντί να είναι αφοσιωμένος στις σπουδές του. Ή ενώ μετατρέπεται παράλληλα τη μητρότητα σε εκπεριτροπής απασχόληση. Ντροπή και μόνο ντροπή. Όμως, πέρα από τα παραμύθια σας, κύριε της κυβέρνησης, ότι το νομοσχέδιο είναι για το καλό των εργαζομένων, αλλά και αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχα γνωρίζει τη συνταγή να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα να θωρακίζονται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου, η πραγματικότητα είναι πως δεν υπάρχει πλευρά των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που να μην συνδέεται με τη φθορά της υγείας των εργαζομένων. Γιατί τόσο τα επιτελεία στις Βρυξέλλες, όπως και όλοι σας, όλα τα κόμματα, γνωρίζετε πολύ καλά πως οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στην Ελλάδα, έρχονται αντιμέτωποι με τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που προωθούνται. Όπως και όλοι γνωρίζουμε πως οι 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ψυχαγωγία δεν δεσπίστηκε τυχαία, αλλά καθορίστηκε βάσει επιστημονικών κριτηρίων τα οποία οριοθέτησαν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να αναπληρώνονται οι φυσικές και ψυχικές δυνάμεις των εργαζομένων και πως επιβλήθηκε στην καπιταλιστική κοινωνία με την ταξική πάλη των εργατών. Έτσι το ωράριο, ο χρόνος εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την κοινωνική ευεξία και ισορροπία. Το μη σταθερό ωράριο, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, οι εναλλασσόμενες βάρδιες, ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος δυσχεραίνουν την ομαλή κοινωνική και οικογενειακή ζωή του εργαζόμενου. Αυξάνουν την κόπωση, προκαλούν μεγάλη φθορά στην εργατική δύναμη, στις πνευματικές και σωματικές ικανότητες του εργαζόμενου, που δεν μπορεί να διορθωθεί αν σε κάποια άλλη περίοδο ο εργαζόμενος δουλέψει λιγότερες ώρες. Έτσι, για παράδειγμα, η εντατικοποίηση της εργασίας εκθέτει τους εργάτες σε περισσότερους κινδύνους για περισσότερο χρόνο, ενώ οδηγεί, για παράδειγμα, σε μείωση των αντανακλαστικών τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Και είναι προφανές πως ένας εργαζόμενος που καλείται να δουλεύει για μία περίοδο 10 ώρες τη μέρα δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα άλλο εκτός από τη διαδρομή δουλειά, φαΐ, ύπνος, δουλειά. Θυμίζοντας, ζει δηλαδή κυριολεκτικά για να δουλεύει, θυμίζοντας τα ομιλούντα εργαλεία όπως αποκαλούνται οι σκλάβοι, αφού η λογική είναι δουλειά όταν, όπου, όπως και όσο χρειάζεται η εργοδοσία. Το κεφάλαιο που συνεπάγεται πλήρη απορρίθμιση της εργάσιμης ημέρας. Εδώ και χρόνια εξάλλου αρκετές μελέτες συσχετίζουν τη διαταραχή των κυρκάδιων ρυθμών, το λεγόμενο βιολογικό ρολόι, από τα εναλλασσόμενα ωράρια και τη νυχτερινή εργασία με τον καρκίνο κύρια του μαστού και του προστάτη. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα για τον Καρκίνο, που δεν είναι κομμουνιστές, που είναι ο κύριος Μαραβέγιας, έχει κατατάξει τα κυλιόμενα ωράρια
που διαταράσσουν αυτούς τους ρυθμούς στο βιολογικό ρολόι, για να καταλαβαινόμαστε, στην κατηγορία των πιθανών καρκινογόνων για τον άνθρωπο, μαζί με ουσίες όπως ο μόλυβδος, ορισμένοι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και άλλα. Όπως και το γεγονός πως οι διαταραχές των ρυθμών αυτών έχουν συσχετιστεί με πρόωρους τοκετούς, ελιποβαρή νεογνά, αλλά και με αυξημένη συχνότητα πεπτικού έλκους, στεφανιάς νόσου, μεταβολικών διαταραχών, διαταραχών στον ύπνο και άλλα πολλά. Τα ξέρετε. Τα ξέρετε πολύ καλά. Και ειδικά οι γιατροί της πλειοψηφίας, αλλά και όχι μόνο, και των άλλων κομμάτων. Τα μη σταθερά ωράρια και η υπεροριακή εργασία προκαλούν κόπωση τόσο περιορίζοντας τα διαστήματα ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες, όσο και ως επακόλουθο του επαγγελματικού στρες. Και από την άποψη αυτή συνδέονται με το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων, το γνωστό burn-out. Και αυτό το γνωρίζετε. Ειδικά οι γιατροί σε ό,τι αφορά το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Όπως επίσης, αντίστοιχα, τα αυξημένα ωράρια και οι υπερορίες συνδέονται με αυξημένους δείκτες εργατικών ατυχημάτων, με τον κίνδυνο ατυχήματος να αυξάνεται κατά περίπου 15% στις 10ωρες βάρδιες και κατά 28, κοντά 30% θα έλεγα, στις 12ωρες βάρδιες. Τα ξέρετε και αυτά, όπως όλοι τα ξέρουμε. Στη διεθνή βιβλιογραφία εξάλλου δεν αναφέρεται το σύνδρομο Καρόση, που αφορά τους θανάτους ή τη σοβαρή αναπηρία από καρδιαγγειακά αίτια που σχετίζονται με τις πολλές ώρες εργασίας. Συγχρόνως, η επιβάρηση του ανθρώπινου οργανισμού από την υπεροριακή εργασία, πέρα από την κούραση για την επακόλουθη αύξηση της πιθανότητας εργατικού ατυχήματος, έχει και σωρευτικά επίδραση στην υγεία του ανθρώπου, συνδεδεμένη πάλι με αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα και πάει λέγοντας. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση, η υγειονομική στα δημόσια νοσοκομεία, που τόσο πριν από την πανδημία, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, την εντατικοποίηση της εργασίας, εξαναγκάστηκαν σε περισσότερες εφημερίες, περισσότερα νυχτερινά, συχνότερη εναλλαγή βαρδιών, ακόμα πιο άστατα και ακανόνιστα ωράρια, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των βιολογικών ρυθμών και επιβάρυνση της υγείας τους, με τραγικά αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα και αυτή η λεγόμενη ρήτρα opt-out, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, που προβλέπεται στο νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών, συνδέεται με την επιβάρηση της υγείας, αφού η ρήτρα και η εθελοντική παράταση της εργάσιμης εβδομάδας μέχρι τις 60 ώρες κατά μέσα όρο λειτουργεί ως νόμιμα προβλεπόμενο μέσο άσκησης της εργοδοτικής διευθυντικής ασυδοσίας και τρομοκρατίας. Και είναι όλοι αυτοί στους οποίους αυτή ακριβώς η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα εφαρμοστεί, που υποκριτικά χειροκροτούσατε όταν δεν τους στέλνατε τα ΜΑΤ, γιατί βγαίναν και διεκδικούσαν μέτρα προστασίας, προσλήψεις προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή για να τα απεξέλθουν στις ανάγκες του πληθυσμού μας εν μέσω πανδημίας και όχι μόνο. Συνεπώς, ο συνδυασμός της διαρκούς ελαστικοποίησης των σχέσεων και των ωραρίων εργασίας με τη δίθεν προστασία της υγειονομικής, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το λεγόμενο δηλαδή ιδεολόγημα της ευελφάλειας, είναι όχι μόνο ανεδαφικό επιστημονικά, αλλά λαμβάνει χαρακτηριστικά συνειδητής προπαγάνδας, συνειδητής προσπάθειας απόκρυψης της πραγματικότητας, των κινδύνων για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων που συνοδεύουν την ελαστικοποίηση της εργασίας. Μια πρακτική συνηθισμένη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και των κομμάτων που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργοδοτών, των βιομηχάνων, της αστικής τάξης. Και μάλιστα είναι αντιεπιστημονική, αντιδιοντολογική όταν εκφέρεται από επιστήμονες υγείας. Όσα λοιπόν και αν λέτε, όσο και αν κοπιάζετε για το αντίθετο, ως φερέφωνα του κεφαλαίου, αν βάλουμε την επιστήμη με το κεφάλι προς τα πάνω, υπάρχει σαφής επιστημονική βάση και τεκμηρίωση ως προς τη συμβολή στην προστασία της υγείας και ασφάλειας της εργασίας των εργαζομένων. Από τη μείωση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, αντίστοιχα των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε όλα τα επαγγέλματα και πολύ περισσότερο στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα ξεπατώνεται ο εργάτης μετά από συλλογική ή ατομική διαπραγμάτευση δεν αφορά τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Και τα δύο κόμματα μαζί με το ΚΙΝΑΛ
έχετε φέρει δεκάδες ελαστικές μορφές δουλειάς από μία ώρα εργασίας την ημέρα μέχρι μία μέρα το μήνα. Έχετε βαριά ευθύνη για τη γιγάντωση της ανασφάλισης της δουλειάς και των χιλιάδων εργατικών ατυχημάτων. Όλοι μαζί έχετε δημιουργήσει με τις πολιτικές σας στρατιές ανέργων, μισοαπασχολούμενων, με πρωταθλητές τους νέους και νέες που δεν γνώρισαν ποτέ τι σημαίνει δουλειά με δικαιώματα. Και αυτό γιατί κανένα σας, όλα τα κόμματα, όπως και καμία κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται το πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν μπορεί να απαλλάξει συνεπώς τους εργαζόμενους, το λαό από τα βάσανά του. Η μόνη ελπίδα για τους εργαζόμενους είναι στην οργάνωση και στο συλλογικό ταξικό αγώνα, για να απολαύσουν αυτό που μπορεί να δώσει η εποχή μας. Δηλαδή, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7 ώρες την ημέρα και 35 την εβδομάδα. Μισθό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας, απολαμβάνοντας τις δυνατότητες που δίνει η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος με πραγματικό ελεύθερο χρόνο. Αυτό είναι το σύγχρονο, το ρεαλιστικό και αναγκαίο σήμερα τον 21ο αιώνα. Και όχι το πισωγύρισμα στο 19ο αιώνα.